Η Μινακάκα επισκέπτεται για δεύτερη φορά τον ομό, όμως σε αυτή την περιοδία της φέρνει και συγκεκριμένα νέα σε σχέση με την παράλληλη λειτουργία των δύο νοσοκομείων, Πύργου και Αμαλιάδας, κάτι που θα ξεκαθαρίσει οριστικά με τη γνωστοποίηση του νέου υγειονομικού χάρτη. Πρώτη στάση στο νοσοκομείο του Πύργου, όπου όσο και αν πιέστηκε, δεν αποκάλυψε το όνομα του νέου διοικητή μετά την απομάκρυση του Χρήστου Χριστόπουλου. Γίνεται μια αξιολόγηση στους διοικητές, η οποία για τον κύριο Χριστόπουλο δεν ήταν καλή, και μαζί με άλλους διοικητές επίσης προχωράμε σε αυτή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό και νευραλγικό κομμάτι για τα νοσοκομεία μια διοίκηση που έχει καλή αξιολόγηση. Αυτή ήταν ο λόγος της αλλαγής. Τι εννοείται δεν ήταν καλή αξιολόγηση? Υπάρχει μια ομάδα τριών ανθρώπων που ελέγχει τις διοικητικές ικανότητες, την ασφάλεια του προσωπικού, την λειτουργία του νοσοκομείου. Γίνεται μια βαθμολόγηση από διάφορα μέρη και υπάρχει μια πενταμελής επιτροπή συνεχεία που εξετάζει. Αμέσως μετά τον Πύργο επισκέφθηκε και το νοσοκομείο της Αμαλιάδας. Εκεί αναπληρώτρια υπουργός ήταν πιο συγκεκριμένη, αφού έκανε γνωστό ότι στο νέο χάρτη θα προβλέπει τη λειτουργία του νοσοκομείου σε τρεις άξονες. Πρώτον, θα λειτουργούν καθημερινά στη νέα πτέρυγα τα επίγοντα περιστατικά. Δεύτερον, θα λειτουργούν τα χειρουργεία μία φορά την εβδομάδα. Και τρίτον, θα λειτουργεί μονάδα χρόνιων νοσημάτων και κυρίως ογκολογική μονάδα, όπου θα γίνονται χημειοθεραπείες σίγουρα μία φορά την εβδομάδα. Έχουν γίνει κινήσεις του να γίνει η παραλαβή, του να γίνει άδεια από την πυροσβεστική που μας χρειάζεται για να φέρουμε ασθενείς μέσα, που έγινε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Και βέβαια βλέπω ένα τμήμα πολύ πιο καλά έτοιμο τώρα από ό,τι το είδα την προηγούμενη φορά. Δηλαδή δεν έχει σύγκριση αυτό που είχα δει στην προηγούμενη επίσκεψη με αυτό. Ήδη ανακοινώθηκε πριν και το ακούσατε ότι έχουν γίνει 30-32 χειρουργεία, αν άκουσα καλά από τον κύριο Μπακέλα, που σημαίνει πως άρχισε μία λειτουργία. Ένα προσωπικό απαραίτητο, το οποίο είχε φύγει με την πανδημία από την Αμαλιάδα και είχε πάει στον Πύργο, επέστρεψε ακριβώς για να γίνουν και να ολοκληρωθούν αυτές οι λειτουργίες. Έχουμε κάνει συζητήσεις και με τον διοικητή της ΥΠΕ και με τον Δήμαρχο και με τα δύο νοσοκομεία της Πάτρας για να μπορεί να λειτουργήσει τμήμα χημειοθεραπείας εδώ, ώστε να μην μετακινούνται άρρωστοι κάθε 15 και 20 μέρες σε άλλα νοσοκομεία για να κάνουν τα φάρμακά τους, να μένουν κοντά στο σπίτι τους, να έχουν τη βοήθεια των δικών τους. Ολοκληρωτικά αυτή τη φορά, το είπε η Υπουργός, η Τρίτη και η Φαρμακερή, αυτή η πτέρυγα θα λειτουργήσει, το τμήμα επιγόντων θα λειτουργήσει, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ούτε νεότερο δεν υπήρχε πάντως σε σχέση με την έλευση νέων γιατρών. Όπως τόνισε, δεν υπάρχει κανένα νέο κίνητρο για τις 13 θέσεις που έχουν προκηρυχθεί, παρά το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια το σύνολο των προκηρύξεων ολοκληρώνονται δίχως κανένα ενδιαφέρον από το ιατρικό προσωπικό. Ειλικρινά είμαι σήμερα πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί περίμενα αυτή την ημέρα 3 χρόνια από τότε που έκανα τις δωρεές. Και, πάση περιπτώσει, δεν θέλω ούτε να κατηγορήσω κανέναν, ούτε εκεί. Εμένα το μόνο που θέλω είναι να λειτουργήσουν τα μηχανήματα για να εξυπηρετούν τους δημότες της Ηλίας γενικά και ειδικά της Βόρειας Ηλίας, που είναι περίπου 70 με 75 χιλιάδες πληθυσμό. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει θέσει πρώτα απ' όλα την υγεία. Με εντολή του ίδιου του Πρωθυπουργού, κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, γίνεται ο νέος υγειονομικός χάρτης της χώρας. Και σε αυτόν τον χάρτη, όλες οι υγειονομικές μονάδες της Ηλίας βρίσκουν τη θέση τους και αναβαθμίζονται. Η σημερινή παρουσία της αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, της κυρίας Γκάγκα, στην Ηλία, για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, αναδεικνύει ακριβώς αυτό, ότι απόλυτη προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση όλων των δομών υγείας στον νομό Ηλίας, η αναβάθμιση της ποιότητας παροχών υγείας.